Σεμινάριο με στόχο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και την παροχή πόρων που θα τους βοηθήσουν να υποστηρίξουν την πολυγλωσσική και διαπολιτισμική μάθηση αλλά και να προωθήσουν την αυτονομία εκμάθησης γλωσσών των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά από μια δραστηριότητα κινητικότητας πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Ήδη στη χώρα μας που είναι μια πολυπολιτισμική πραγματικά χώρα από δεκαετίες ή αν πάμε από την ιστορία, ε, γίνονται ικανότεροι επαγγελματικά, αλλά με, το, με στόχο επίσης και τα παιδιά να αναπτύξουν νέες ικανότητες και κριτική σκέψη, να αναγνωρίσουν τα κοινά πολιτισμικά στοιχεία που ενώνουν τους ανθρώπους ε, και με κριτική σκέψη και στάση να μπορούμε να προχωρήσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο όπω τονίστηκε η κινητικότητα στην εκμάθηση γλωσσών είναι επίση σημαντική καθώ παρέχει σε μαθητέ και εκπαιδευτικού ευκαιρίε να μείνουν στο χρόνο σπουδών, κατάρτιση ή εργασία σε άλλη χώρα και να βελτιώσουν τι γλωσσικέ του δεξιότητε, να αναπτύξουν τι διαπολιτισμικέ του ικανότητε. Παράλληλα, έγινε αναφορά στο ζήτημα τη διαπολιτισμική μάθηση που αναφέρεται στην σημασία που έχει τα άτομα να γνωρίζουν τι ομοιότητε και τι διαφορέ μεταξύ των πολιτισμών και να μάθουν να τι αγκαλιάζουν. Θα παρουσιαστούν εδώ νέε εκπαιδευτικέ δυνατότητε, εργαλεία, μέθοδοι προσέγγιση που αντιμετωπίζονται και σε άλλε χώρε. Οι εκπαιδεύτριε που έχουν έρθει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν εμπειρία και από άλλε χώρες και βρίσκουν στοιχεία τα οποία ενώνουν τους μαθητές και τους πολιτισμούς, ώστε να προάγουμε γενικώ τη συνεργασία των λαών, να αναγνωρίσει ο καθένα τον άλλο και τον εαυτό του βέβαια παράλληλα να δημιουργήσουμε τον κόσμο πραγματικά που μπορούμε να ζήσουμε αν είναι δυνατόν αυτό που λέμε χωρίς σύνορα. Το σεμινάριο διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών αλλά και τη συμμετοχή του Δημόσιου ΙΕΚ από Κορώνου. Ε, σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Πνευματικό Κέντρο προσκαλεσμένοι από το Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευση για τη Διμερίδα. Προσφέρουμε το πρωινό και το μεσημεριανό τι δύο μέρες. Ε, ευχ... Δουλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θεωρώ ότι δώσαμε το καλύτερο μα σε αυτό. Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί αύριο παρασκευή 7 Δεκεμβρίου.